Ο άνθρωπος είναι από θαύμα. Στην πόλη θα γίνουν πράγματα. Τα άλλα είναι δικό σου χρέος. Αν ήμουν ο Πενθέας, θα σου έλεγα, λύστε τον. Όσο τα κι αν είναι από τα δίχτυα μου, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Αλήθεια λένε, είναι πολύ όμορφος. Δεν αδικό τις γυναίκες. Γιατί δεν ήρθες εδώ, στην πόλη μας. Οι πρόγραμμα των μαλλιών τους είναι απαλή. Δεν τους εχάλασαν αθλήματα, ανδρικά. Το δέρμα είναι θλιπνό. Το φροντίζεις, το κρύβεις από τον ήλιο. Το φυλάς στη σκιά, στην ομορφιά σου. Θέλεις να την ερωτεύονται. Αν ήμουν ο Πενθέας, θα του έλεγα και πρώτα πες μου ποιος είσαι και από πού έρχεσαι. Απλώς θα είναι ο λόγος μου. Θα έχεις ακούσει για τα ανθισμένα όρη, εκεί στη γη με το πολύ χρυσάφι, στη χώρα με τους κακούς χειμώνες. Ναι, στις κοιλάδες που τις ξέρει ο ήλιος, στις χώρες που τις προέχουν οι θάλασσες. Από εκεί έρχομαι. Και ποιος του έμαθε τα όργια που μας φέρνεις. Εμφύσισε μέσα μας, ο Διόνυσος, ο Υιός του Θεού, ο ίδιος μας εμείησε. Σε σκοτάδι νύχτας ή στο φως του παρουσιάστηκε. Τον είδα και με είδε και τα όργια του με αντισέχθηκε. Τι είναι αυτά τα όργια. Δεν λέγονται σε αυτούς που δεν μοιήθηκαν. Εκείνοι πιστεύουν. Τι όφελος έχουν. Μεγάλη. Όμως δεν πρέπει να τα ακούσεις. Αν και καλό είναι να ξέρει. Ύβδηλα είναι τα λόγια του. Επίτηδες για να θέλω να ακούσω. Τα όργια του Θεού εχθρεύονται τους ασεβείς. Λες ότι είδες καθαρά το Θεό. Πώς ήταν. Όπως ήθελε να είναι.